μυθένιο σκηνικό στην Καρκαδιώτισσα. Μπορεί να ανήκει στον ίδιο Δήμο και να απέχει μόλις 34 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, αλλά το χιονισμένο τοπίο κάνει τον επισκέπτη να ξεχνά ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην πόλη. Όπως βλέπετε πίσω μου, στο σημείο που δεν έλειωσε το χιόνι, το ύψος του είναι αρκετά μεγάλο. Στο Ρουκάνι η φύση ζωγραφίζει και κάθε δέντρο, σκεπή και παγκάκι μεταμορφώνεται κάτω από το λευκό πέπλο. Οι κάτοικοι εφοδιάστηκαν με ξύλα για το τζάκι, καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Ήρθαμε για Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μείναμε εδώ αυτές τις μέρες λόγω της κακοκαιρίας. Καλά ήταν, δεν είχαμε διακοπές του ρεύματος, είχε κρύο, είχαμε ξύλα, τζάκι. Τώρα μείναμε από τρόφιμα, πήγαμε μέχρι τον Προφητηλία. Το χιόνι απαιτεί ρακή και καλή παρέα γύρω από την ξυλόσομπα στον Προφήτη Ηλία. Πώς τα περνάτε εδώ, καλή παρέα? Ωραία. Όχι, δεν είμαστε συνηθισμένοι, αλλά δεν πιάνει και το πολύ χιόνι, πιάνει αλλού. Αλλά εγώ πιο πολύ χιόνι παλιά από τώρα. Μια εβδομάδα ολόκληρη από αυτό. Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται οι χειριστές των εκχιονιστικών στον Προφήτη Ηλία για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Τα εκχιονιστικά είναι τέσσερα που επιχειρούν από εδώ μέχρι τον Επανοσύφη. Ο δρόμος είναι ανοιχτός πλέον, εκτός κι αν κάνει άλλο χιόνι, οπότε είμαστε εδώ επιφυλακή προκειμένου να επέμβουμε όταν χρειαστεί. Οι κάτοικοι ανησυχούν μόνο για το οδικό δίκτυο που, όπως λένε, μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου παραμένει επικίνδυνο. Κρέμονται άλλα μέσα στον δρόμο. Εγκλειτώσαν τις προάλλες ανθρώπια στο παραπέντε. Ειδικά στο κεντρικό δρόμο Ηρακλείου Προφήτης Ηλίας υπάρχει πρόβλημα και εκεί θέλουμε να ενεργήσουμε νωρίς. Σε απόσταση αναπνοής από το Ηράκλειο της Βασιλιές, μόνο οι λευκές αυλές των σπιτιών και κάποιες καλλιέργειες μαρτυρούν ότι τις προηγούμενες ώρες υπήρχε χιονόστρωση. Και αν αυτή ήταν εικόνα περιμετρικά του Ηρακλείου, στην καρδιά της πόλης κυριαρχούσε ένα απόκοσμο σκηνικό. Δεν κυκλοφορεί ψυχή. Καλύτερα από τη μία. Γιατί με τόσο κρύο που να κυκλοφορήσουν κι όλοι. Τι να κάνουνε. Καλύτερα να μείνουν σπίτια. Οι υπό άλλες συνθήκες πολύ συχνά στη δρόμη ήταν έρημοι και λίγο στιπεραστικοί απολάμβαναν τη βόλτα τους.